Κατακτήμιον Πρεσβυτέριον, ετοιμότατοι οι κύριοι και αρήτημες κυρίες, διαδμονατές αυτές και του σεβασμού των λιδαγικών της υπάρτης πατρίδος συνάξεως και λέει του Θεού ευλογημένα και φύλακα των ιερών και των οσίων της φυλής μας. Είμαι επαναλαμβάνω μαζί σας το πρώτο ως Έλληνας το γένος κατά τον Ρήνα το Φεραίο. Δεύτερον, ως αρχιερεύς της Αγιωτόπου και Ιστορικής Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης. Τρίτον, μεγάλεψα η φωνή του συζητήσεώς μου, φωνή μνήμης και σεβασμού και τιμής. Μου φώναξε ο παππούς μου, ο πατέρας της μάνας μου και μου είπε πρέπει να πας στη σύναξη διότι εγώ άφησα το αίμα μου και άφησα τα κόκαλά μου στη μάχη του Λαχανά για τη Μακεδονία και με το αίμα μου εσκούρασες. Μου το επέβαλαν τα κόκαλα των ιερών τα ιερά. Μου το υπαγόρευσε ο πρωτομάρτυρας του Μακεδονικού Αγώνα, ο Παύλος ο Μελάς. Ο κάτοικος του ιστορικού μητροπολιτικού μας Μεγάλ και νυν ο Ευαγγής Πλήρως της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως δια του ψηφίσματός του, ιστορικής ευθύνης και σεβασμού στις αρχές και αξίες τις διαχρονικές της χώρας μας, του γένους μας, του έθνους μας και της φυλής μας. Το ψήφισμα λοιπόν γράφει σήμερα την 27η Ιουνίου 2018 στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Πόλεως Κοζάνης, προεδρεύοντος την Πατρός και την Ενάρχου ημών Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης κυρίου Παύλου, συνήλθαμε άπαντες οι κληρικοί της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως. Η σύναξη ασχολήθηκε με το επίκαιρο εθνικό θέμα της γείτονας χώρας των Σκοπίων, την μεγαλομασία και όσα περιλαμβάνει αυτή η κατατελή συμφωνία που υπεγράφει στους ψαράδες των Πρεσπών του νομού Φλωρίνης την 17η Ιουνίου του 2018. Οι Έλληνες αγαπούμε όλους τους λαούς και ιδιαίτερως τους γειτονικούς. Πιστεύουμε όμως σταθερά στα δικαιά μας. Δεν εκοφορμιούμε κανενός το δίκαιο, αλλά και δεν ανεχόμαστε άλλοι να καταπατούν το δικό μας. Συνώνυμο της ιστορίας της Ελλάδος είναι η θυσία υπέρ της φιλτάτης ημών πατρίδος. Από αρχαιοτά των χρόνων έχουμε μια ευαισθησία στα θέματα που την αφορούν. Με χαρακτηριστικό το λόγο του Σοκράτη, μητρώστε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιότερων εστί πατρίς και σεμνότερων και αγιότερων και μίζων ημίρα και παραθεής και παρανθρώπης της νου έκουσι. Ενώ όμοιρος γράφει ίσιον ως άριστος αμήνεσθε περί πάτρης. Κατά δέκους νεοτέρους χρόνους, ο μόνος ανιδιοτελής κυβερνήτης της πατρίδος μας, Ιωάννης Καποδίστριας, είπε «Εάν θέλετε να έχετε
κράτος ισχυρών και έντονων, αγαπήσατε την πατρίδα σας. Η αρχαιολογία... Η γεωγραφία και η ιστορία μαρτυρούν την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Και σε αυτό τούτο το μουσείο των Σκοπίων, οι περισσότεροι σαρκοφάγοι, οι ανδριάνδες και τα λάκια εφεβαίνουν επιγραφά κατά το πλήστον ελληνικάς. Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, οι φωτιστέντρους λάμπων ήταν τέκνα της ελληνικότητας Μακεδονίας, που μετά από την απόλυν έργο τους προσέφεραν τα πάντα εις τους σλαβικούς λαούς. Ο Μακεδονικός σαφών υπήρξε η θρητική εποπτεία του νεωτέρου ελληνισμού, μια από τις λαμπρότερες σελίδες της ιστορίας μας, εξαιτίας της οποίου σώθηκε η Μακεδονία από τις αρχακτικές διαθέσεις των δωρίων και εικόνων μας. Ευλαβικά, στις δύσκολες αυτές στιγμές αποτείουμε φόρο τιμή στους μάρτυρες και τους ήρωες που θυσίασαν τη ζωή τους για την επιτυχία εκείνου του αγώνα, με επικεφαλής των εθνομάρτυρα Παύλο Μελά, άνδρα πλήρη πίστεως και αγάπης προς τον Χριστό και Παλήθεια. Αγιοτόπου και ιστορικής Μικροπόλεως, Σερβίων και Κοζάνης, καταγγέλνουμε προς πάσα κατεύθυνση, κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα, άλλους φορείς, μεταπών, θυμού και αγανακτήσεως, την προαναφερθείς αναπαράδεκτον συμφωνία, η οποία παραδίδει το ιστορικό όνομα της Μακεδονία μας στο γειτονικό κρατήριο. Αναφωνούμε λοιπόν εμείς σώμα και μια καρδιά ότι η Μακεδονία ήταν, είναι και θα παραμείνει ελληνική. Το μαρτυρούν εις τους αιώνες οι ποταμοί των αιμάτων που πότισαν τα χώματά της με πρωτοστάτες αρχιερείς, Καστορίας Γερμανός Καραβαγγέλης, ο Γραβενών Εμιλιανών Λαζαρίδης. Πιάτα κυρικών και μοναχών, αλλά και βλαβείς χριστιανοί όπως ο Παύλος Μελάς, ο Κόρπας, ο Άγρας και τόσοι άλλοι πεσοάνθρωποι. Τέλος, τα αρχαιολογικά ευρήματα της Αιανής, της Πέλλας και της Βεργίνας φωνάζουν για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Δεν τους χαρίζουμε την εθνικότητά μας, ούτε τη γλώσσα, ούτε τα ιερά και τα όσια της φυγής μας. Η Μακεδονία είναι μία, είναι η Ελλάδα. Και θα μου επιτρέψετε να προσθέσω κάτι ακόμη. Έβγαλα στη δημοσιότητα ότι θα χωρίσουν το κράτος από την Εκκλησία. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί? Για να μας φοβήσουν. Δεν μπορεί να μας φοβήσουν. Μα η Εκκλησία δεν είμαστε, αγαπητοί μου, εμείς οι ρασοφόροι. Εκκλησία είναι ο Σταυρός και η Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού. Εμείς διαφωνούμε αυτό το μυστήριο. Η Εκκλησία έχει συνέχεια και συνέχεια διαχρονική και πιέζει κεφαλή των Χριστών. Η Εκκλησία έζησε και κράτησε την αυτοσυνειδησία αυτού του λαού 400 χρόνια για τους Νότιους, 500 και πλέον για τη Μακεδονία και την Κράκη. Και όμως επεβίωσε κατοχές γερμανικές, ο
εσείς οι δεσποτάδες και οι πατάδες. Πρώτον είμαστε Έλληνες πολίτες. Είμαστε πολίτες αυτού του γένους και έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση. Δεν διεκδικούμε εξουσία. Όχι. Προασπιζόμαστε τα ιερά και τα όσια της φυλής μας. Σε κάθε αγώνα η Εκκλησία είναι παρούσα. Γιατί τη θέλει ο λαός να είναι παρούσα. Τη μισούν. Όχι εμάς, τον Χριστό. Εκείνοι που φοβούνται την αλήθεια και ζουν στο ψέμα. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας χαιράζει. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν στα Σκόπια τη μεγαλύτερη βάση τους. Τέταρτο επιχείρημα. Θα επέμφθει με τη συμφωνία η συμφιλίωση και η συνεργασία προς αμοιβαίο όφελος. Απαντούμε. Δεν υπάρχει έκθρα, ούτε καν πρέπει να καλλιεργηθεί ανάμεσα στους δύο λαούς. Όσο για τη συνεργασία και τα ωφέλη στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, θα έχουμε γευθεί από τότε που η χώρα μας και η Τουρκία εντάχθηκαν στην δίθεν συμμαχία. Σας θυμίζω το χαλασμό των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης το 1955, την εισβολή και κατοχή τμήματος της Κύπρου, τη συνεχής προκλήση στο Αιγαίο και τους πεσόντες υπερπατρίδος υπερασπιστές της. Τέλος, τη σύλληψη και κράτηση των Αγγέλων Μητρεκόδη και Δημητρίου Κούκλαντζη. Το ακόπημά σας είναι τόσο βαρύ που εμείς οι Μακεδόνες δεν θα μπορέσουμε να το προσπεράσουμε ποτέ. Σε οποιαδήποτε ευνοούμενη χώρα του κόσμου η λαϊκή κυριαρχία είναι αυτή που αποφασίζει. Οι πολιτικοί μυστικά διαπραγματεύονται. Το προϊόν όμως της διαπραγμάτευσης το θέτουν σε δημόσια διαβούλευση. Αν αυτό τύχει της αίτησης των πολιτών καλώς, οι δενοί τα όσα τηλεφωνήθησαν είναι άκυρα. Στην περίπτωση της διαβούλευσης με τους γείτονες δεν κρατήθηκαν ούτε οι τύποι. Ως προς τις διαδικασίες. Εμείς οι πολίτες εκ των υστέρων λάβαμε γνώση περί των μεπραγμένων και συμφωνημένων. Αγνοηθήκαμε επιδεικτικά. Τώρα με τη σειρά μας θα γνωρίζουμε ότι διαφωνούμε με αυτήν κάθετα. Στη διαπραγμάτευση αυτή μόνο δώσαμε. Είμαστε ενάντια λοιπόν σε αυτή τη συμφωνία γιατί αυτό που μας παρουσιάζεται ως μεγάλη επιτυχία αποτελεί κόλαφο για τα δίκαια των Ελλήνων Μακεδόνων. Πρώτον, παραβιάζει το άρθρο 27 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο πριν την υπογραφή συμφωνίας απαιτείται προηγουμένως ψήφισε από τη Βουλή με αυξημένη μάλιστα πλειοψηφία. Επειδή περιλαμβάνει αλλαγή γεωγραφικών όρων που ανάγονται σε αρχαίους χρόνους. Τροποποιεί προηγούμενες συνθήκες. Αυτές είναι το Ελληνοσερβικό Σύμφωνο και η Συνθήκη Βουκουρεστίου του 1913. Με βάση τις οποίες καθορίστηκαν τα σημερινά όρια της Ελλάδος, προκαλώντας διεθνή σύγχυση, διότι στις συνθήκες αυτές γεωγραφικός όρος με το όνομα Μακεδονία
υπήρχε μόνο στη επικράτεια της Ελλάδας. Η πράξη αυτή νομιμοποιεί τις εδαφικές πλεύσεις των γειτόνων μας για τις παραχώρησης της ιστορίας. Με την παραχώρηση του ονόματος Εντρίτους βάλατε τον θεμελιολίτο και δημιουργήσατε προϋποθέσεις για αναθεώρηση των συνόρων της πατρίδας μας. Δεύτερο, η Συμφωνία δεν έγινε αντικείμενο επεξεργασίας από τους υπηρεσιακούς φορείς όσο όφιλε. Είναι κατανοητό γιατί δεν θα σας επέτρεπε να προχωρήσετε, γιατί αντιτίθεται στα δίκαια του έθνους μας. Τρίτο, παραβιάστηκε η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, άρθρο 1, παράγραφος 3, που τόσο πολύ ευαγγελιστήκατε στο παρελθόν, επειδή υπογράφηκε παρά την θέληση του ελληνικού λαού χωρίς διενέργεια δημοψηφίσματος. Τέταρτο, διότι αντιτίθεται στην αίτια του έθνους και προκαλεί σε αυτό ανεπανόρθωτη βλάβη. Εμείς οι Μακεδόνες είμαστε αναπόσπαστο μέρος του έθνους των Ελλήνων και υπέρ αυτού οφείλει να υπόκειται η συμφωνία. Πέμπτο, προσβάλλει την προσωπικότητά μας ως Μακεδόνων, αλλά καθόντως μας πλέον να εξηγούμε από ποια Μακεδονία προερχόμαστε. Ελλάς Μακεδονία! Έκτο, τα προϊόντα που εξάγουμε είναι προϊόντα της μακεδονικής των Ελλήνων γης. Η σύγκριση ως προς τον τόπο προελεύσεως προϊόντων ΚΟΠ είναι αντιεμπορική ενέργεια και ζημιογόνα. Έβδομο, με τη συμφωνία αυτή οι γείτονες αποκτούν δικαιώματα και πρόσβαση στο Αιγαίο. Τους αναγνωρίζεται ενάλια ζώνη και ΑΟΣ στο Θερμαϊκό. Όγδο, η μεταμφίεση διεθνούς συνθήκης σε κυβερνητική πράξη παραβιάζει κατάφορα το Σύνταγμα και οδηγεί την Ελλάδα σε διάλυση. Ένατο, μακεδονική γλώσσα είναι ο δικός μας τραχής προφορικός λόγος και όχι των γειτόνων βουλγαροσλαβικό φώνημα. Αυτή η συμφωνία είναι προδοσία! Αυτή η συμφωνία είναι προδοσία! Αυτή η συμφωνία είναι προδοσία! Από αυτήν εδώ την πλατεία. Από αυτήν εδώ την πλατεία αξιώνουμε να εισακουστεί η αντίθεσή μας και προκρίνουμε την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρώσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί αυτό επιτάσσει το Σύνταγμα και ο όρκος του. Ανώτατοι δικαστές, είναι η ώρα που πρέπει να σταθείτε όρθιοι απέναντι στην ισοκροδική λέλαπα των ταγών μας. Ο Πάβλος Μελάς, ο καπετάν Κότας, ο καπετάν Άγρας, ο καπετάν Νικηφόρος, ο Τηλιγάτης, ο Τζόμπος, ο Μικιόμπος, ο Μαζαράκης είναι όλοι τις και άλλοι πολλοί αθλητές Μακεδονομάχοι διερωτούνται προς τι φορτώσεις αγώνες μας, γιατί τον προσπεράσατε, οι Ρωμάτιδες όπως ο Καστορίας Γερμανός Καραβακέτης, ο Κρεβενός Εμιλιανός Λαζαρίδης, ο Κοριτσάς και Πρεβίτης Φώτιος Καλπίδης, από εκεί που βρίσκονται προσεύχονται πάλι. Γερά, στα χνάρια του Μελά! Γερά, στα χνάρια του Μελά! Γερά, στα χνάρια του Μελά! Ανιστόρυφη ταγή, σας καλούμε στο Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα στο Μπούρινο να σας γνωρίσουμε τους αγωνιστές για την ελευθερία αυτής της γης! Οι αγωνιστές αυτοί για την ελευθερία αυτού του τόπου έχησαν το αίμα τους και εσείς ταπεινοί υποτακτικοί της Μέρκελ και του Σόρος το απεμβολήσατε. Δυτικομακεδόνες, αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Τα κόκκαλα των μακεδονομάχων αγωνιστών προγόνων μας τρίζουν στους τάφους τους. Καμιά υπογραφή. Είναι ελληνική, η Μακεδονία, είναι ελληνική, η Μακεδονία, είναι ελληνική, η Μακεδονία.
καμία υπογραφή δεν είναι ισχυρή όταν δεν συνοδεύεται από τη συγκατάθεση των πολιτών και το αίσθημα του λαού. Παρικμασμένοι πολιτικάτιδες, οι πολίτες αυτής της πολύπλευτης γης αισθανόμαστε προδομένοι. Ο Φίλιππος ο Δεύτερος και ο Μέγας Αλέξανδρος από εκεί ψηλά που βρίσκονται θλιμμένοι σας σηκωμένου. Είστε μια μελανή στιγμή σαν των Ελλήνων ιστορικά δρόμενα. Αυτοί συνένωσαν το γένος των Ελλήνων εις έθνος ένα. Εσείς διαμερίσατε την ιστορία τους δωρίζοντας το όνομα σε ποιους, σε ένα συνοφίλευμα που για να πάρει κρατική υπόσταση αναζητεί ιστορικό βάθος. Κύριε Πρωθυπουργέ, φρόντισε να γνωρίσεις τη λαλιά του, την οποία αναγνώρισες ως μακεδονική γλώσσα. Ο λόγος του Αριστοτέλη που με αυτόν ανδρώθηκε ο Αλέξανδρος, τι σχέση έχει με αυτό το φόνημα? Υπάρχει ένα όριό του μέσα σε αυτό? Όχι. Αυτή η συμφωνία είναι προδοσία. 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 Ναι. Οι άνθρωποι αυτής της γης συνεννοούν με μακεδονική τη φωνή. Αυτή είναι η τραχέντο πιολαλιά μας. Ο έτσι λόγος που σηκώθηκε τα φωνήματα και κάνει χρήση των δασαίων συμφώνων. Από αυτή την πλατεία συζητούμε να την καταθέσει στον ΟΗΕ ως το φώνημα των Μακεδόνων, να γίνει γνωστό στους πάντες ποιος είναι ο πραγματικός μακεδονικός λόγος. Πρωθυπουργέ, όλοι κάνουν λάθος. Ποτέ δεν είναι αργά. Βρες τρόπο και πάρε πίσω τα όσα συμμετάγεις στις πρέσπες. Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, λένε οι ειδικοί επί των διαδικασιών. Κοιτάξτε γύρω σας, να δείτε ποιους χαροποιήσατε. Είναι οι διαχρονικά επιβουλής αυτής της γης. Οι σχεδιαστές της Οχράνα που αιματοκίνησε αυτόν τον τόπο παλιότερα, χωρίς αποτέλεσμα βέβαια, τρίβουν τα χέρια τους. Αυτό που δεν βλέπει καθόλου με το αίμα, εσείς το δώσατε σήμερα δωρεάν. Ή είστε ανιστόρητοι, ή λογοτομή σας κατέστρεψε τη μνήμη. Όμως εμείς είμαστε εδώ να σας το θυμίσουμε. Αντιληφθήκατε προφανώς ότι η μέρα σας στην εξουσίαση λίγο τελειώνει. Είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτοί που θα σας διαδεχτούν θα υποχρεωθούν να άρουν αυτή τη συμφωνία, αν θέλουν να δουν εξουσία. Εσείς από αυτό το τρένο αποβιβαστήκατε στις πράσπες. Συντομήτες πολιτικοί που ενδώσατε, αυτή η γη δεν σας χωράει πλέον. Είστε ανεπιθύμητοι σε αυτόν τον τόπο. Με τη συμμετέχεσή σας αναστήθηκε το φάντασμα του ουρανίου τόξου στα μέρη μας. Για τη λόγη του ελληνικές, μια βόλτα στη γειτονική φλόρη να φτάνει να το εμπεδώσετε. Εμείς οι πολίτες δεν νιώσαμε ότι υπερασπίζεται σε αυτόν τον τόπο και τα δίκαια του. Το στίγμα της προσωπικής σας παρέμβασης για αυτό το τόσο μεγάλο θέμα, το τόσο μεγάλο σε εμάς πρόβλημα, ακόμα και αόρατο. Δεν εισπράξαμε λόγοι, σχέδεις, τίποτα από την παρουσία σας. Και αυτό εδώ από εμάς θα εισπράξετε μόνο περιφρόνηση πλέον. Πολίτες της ιστορικής Άνω Μακεδονίας, Κοζανίτες και Κοζανίτισες, οι πρωτονές των ηρών ίσως κάποια στιγμή μην εκλαγείτε να μας ζητηθεί και σε αυτό να αλλάξουμε το όνομα. Ένας νέος κύκλος αγώνων αρχίζει από σήμερα. Αναλαμβάνουμε εμείς από αυτή εδώ την πλατεία
να καταδείξουμε στους γείτονες τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί κάποιος εφόσον θέλει να αποκαλείται Μακεδόνας. Πρώτον, να είναι αυτόχθονας Έλληνας, δωρεές, ίωνας, αρχαίος ή αεολαίος στην καταγωγή. Και δεύτερον, να ομιλεί την τραχιά και προλαλιά αυτού του τόπου. Αυτός ο ιδιόμορφος Έλλην λόγος είναι το άκουσμα που οι Νότιοι Έλληνες αποκαλούσαν μακεδονική τη φωνή. Με αυτό το ηχόχρωμα ο Αλέξανδρος απευθυνόταν στους συμπολεμιστές του και τον κατανοούσαν άπαντες. Γείτονες, αυτά αποτελούν τη βασική και αναγκαία προϋπόθεση σε όποιον θέλει να αποκαλείται Μακεδόνα. Αυτή η γη εκ των υστέρων φιλοξενεί και αλλοεθνίζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και Μακεδόνες. Είναι εσαΐ φιλοξενούμενοι υπ' της μακεδονικής γης. Με άλλη γλώσσα και κουλτούρα. Γείτονες, αυτοί είστε εσείς. Δεχτείτε τη φιλία μας. Αναζητήστε όμως τον αυτοπροσδιορισμό σας μέσα από τις ρίζες σας. Ιδάλλως θα παραμένετε εσαΐς πετεριστές και πλαστογράφοι. Η Μακεδονία είναι ελληνική! Η Μακεδονία είναι ελληνική! Η Μακεδονία είναι ελληνική! Κυβερνήτες, κυβερνώντες, κάποτε θα καταργούσατε τα μάτια. Γιατί στις όριμες δημοκρατίες είναι άχρηστα. Έτσι ευαγγελιζόσασταν. Τώρα τα θεοποιήσατε και με αυτά κρατάτε τους πολίτες που διαφωνούν μαζί σας χιλιόμετρα μακριά. Τόσο πολύ τους φοβάστε. Το πιστοτέρι έλυσε το πραγματικό προσωπείο σας. Δεν μπορείτε το διάλογο. Η υπεροπτική ιδεολειψία σας σας έχει εμπλοβήσει. Και κοφή πλέον δεν μπορείτε να αποφράσετε τον παλμό της κοινωνίας. Σας το γνωρίζω. Η κοινωνία πλέον σας έχει απορρίψει. Οι πέστες... Οι Πέρσες ξαναγύρισαν σε αυτόν τον τόπο. Οι Πέρσες ξαναγύρισαν σε αυτόν τον τόπο με άλλη μορφή. Μακεδόνες, στο όνομα του μεγάλου βασιλιά μας, του Αλέξανδρου, στο όνομα της ιστορίας μας, επειδή οι πολιτικοί μας δεν έχουν τη δύναμη και το ανάστημα, θυμηθείτε, οι δωρείς πεθαίνουν να κόβουν οι όρθιοι, δεν παραμίζουν. Μακεδόνες, εμείς είμαστε οι δωρείς. Ίσως το Αθηναϊκό Κέντρο αυτό το ξέχασε ή δεν λογάριασε καλά. Γι' αυτό θα πράξουμε τα πάντα μέχρι να καταργήσουμε τη συμφωνία με τους πλαστογράφους. Πιστεύω να γνωρίζετε πως όποιος υψώσει αντίλογο και δηλώσει την αντίθεσή του σε αυτό είναι ακροδεξιός και φασίστας. Εμείς λοιπόν, οι ακροδεξιοί και φασίστες που μαζευτήκανε σήμερα στην πλατεία της Κοζάνης, σας διδάσκουμε δημοκρατία! Και να κοινώνουμε πλέον! Και να τελειώνουμε πλέον με αυτή την καραμέλα. Διεκδικούμε το αυτονόητο χωρίς κουκούλες και σε δημόσιο χώρο. Αυτούς τους χαρακτηρισμούς σας τους επιστρέφουμε γιατί σας ανήκουν λέγοντας. Φασιστικότατο είναι να υπογράφεις με οδεσία χωρίς τη συγκατάθεση του λαού και να τον αγνοείς επιδεκτικά. Τους πολιτικούς μας με τις ψευδοριασμένες ιδέες και τον ξύλινο λόγο διαχρονικά μαριονέτες για νόμους συμφερόντος υπενθυμίζουμε. Οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες. Μακεδόνες, μην υπερπάντων εγώ, αυτό ζητά από εμάς η ιστορία. Ένας καινούργιος αγώνας για τα δίκαια της Μακεδονίας μόλις άρχισε. Δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε πίσω. Το επιτάσσει η ιστορία μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να αγωνιστούμε μέχρι να ακυρώσουμε τα πεταγμένα των Πρεσπών.
τότε μόνο θα επαναφανθούν τα κόκαλα των μακεδονομάχων αγωνιστών που έξαν το αίμα τους σε αυτήν την γη για ελευθερία, αξιοκρατία, δημοκρατία και ορθοδοξία. Ξαναλέω, Μακεδόνες, ο αγώνας γι' αυτό μόλις άρχισε. Δεν μοιραζόμαστε το όνομά μας και την ιστορία μας με κανέναν. Είναι δικά μας. Αυτά μας ανήκουν χιλιάδες χρόνια. Το ακούσατε σκιές που πείστε τους πολιτικούς. Θα σας το φωνάζουμε μέχρι να το επιδώσετε. Και αν αυτό δεν φτάνει, θα βρούμε τον τρόπο να σας το επιβάλλουμε. Να μην αμφιβάλλετε γι' αυτό καθόλου. Οι πολίτες αυτής της γης δεν τον αφήσουν ποτέ. Μας το δίδαξε ο Αλέξανδρος. Αυτόν. Αυτόν που όλη η Οικουμένη αποκάλεσε Μέγα. Είναι ο οδηγός μας. Ζήτω η Μακεδονία. Πριν ξεκινήσω την ομιλία μου, θα ήθελα να σας μεταφέρω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς της συντοπίτης μας, σάρνας, της κυρίας Νίνας Γατζούρη, είπα τη συντονίστρια πανμακεδονικών ενώσεων και φιλίου. Συντοπίτες μου Μακεδόνες, αυτά τα κόμματα είναι δικά μας και τα διαφεντεύουμε εμείς και όχι ο Τσίπρας με τον Κοτζιά. Κανένας δεν τους έδωσε το δικαίωμα να αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς. Σ' αυτά τα κόμματα, όπου και να σκάψεις, Ελλήνων αίμα, κόκαλα και αρχαία θα βρεις. Από εδώ ξεκίνησαν οι μακεδονικοί σφάλαγγες του βασιλιά Φιλίππου Β' και κυριάρχησαν επί των ελληνικών πόλεων κρατών και μετά τη νίκη της στη Χερόνια με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η Ενωμένη Ελλάδα. Από εδώ την περιοχή μας επέλεξε ο Μέγας Αλέξανδρος στους στρατηγούς του. Φιλότας, Αμήντας, Πεμπτήκας, Πτολεμαίος, όλοι ήταν δικά μας παιδιά, παιδιά της περιοχής μας. Από εδώ ξεκίνησαν οι φάλαγγες του μεγάλου Αλεξάνδρου για την εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού στην Ανατολή, όπου ο Ισκεντέρ, δηλαδή ο Μέγας Αλέξανδρος, ακόμη και σήμερα λατρεύεται σαν Θεός. Εδώ οι Μακεδονομαχοί έδωσαν τη ζωή τους για να απελευθερώσουν τη Μακεδονία και να είναι εθνική. Δεν υπάρχει γεωγραφική Μακεδονία. Αυτό το επιχείρημα της δίκτυας γεωγραφικής Μακεδονίας είναι φέτο από τον τίτλο ώστε μέσω του βασιλαβισμού η Ιουγκοσλαβία να μπορέσει να βγει στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μόνο Μακεδονία και αυτή είναι η ελληνική, όπως είπε ο Αείμνης του Σκαραμαλής. Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον χώρο των σημερινών Βαλκανίων υπήρχαν τρία φυλαέτια. Αυτό του Κωσόβου, του Μοναστηρίου και της Θεσσαλονίκης. Δεν υπήρξε όρος το Οθωμανικό φυλαέτη Μακεδονία ή γεωγραφική Μακεδονία. Και για το λόγο του αληθές, δείξτε μου έστω και ένα χάρτη με τις παραπάνω ονομασίες. Όσον αφορά τη συνθήκη του Κοκορεστίου, στη συγκεκριμένη περίπτωση πουθενά δεν αναφέρει η λέξη Μακεδονία. Απλά έγινε κατατομή των Οθωμανικών κατακτήσεων επί του Βαλκανικού εδάφους.
και έρχεστε εσείς Τσίπρα και πήρε ποτιά. Επικαλούμενος δίθεν γεωγραφικό προσδιορισμό. Να σας πούμε κάτι που ενδεχομένως δεν το γνωρίζετε. Πρόσφατα στο Μουντιάλ συμμετείχε και η ομάδα της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουραγουάη ή για την ακρίβεια Δημοκρατία Ανατολικά του ποταμού Ουραγουάη. Και όμως κανείς δεν την αποκάλεσε με το πραγματικό της όνομα. Όλοι την αποκαλούσαν σκέτο Ουραγουάη, κάτι που δείχνει τι θα συμβεί και με τη Βόρειο Μακεδονία. Κύριε Τσίπρα, είμαι περίεργος να μάθω... Είμαι περίεργος να μάθω τι θα λέγατε στον καπετάν Κώτα, ο οποίος μπορεί να μην ήξερε ελληνικά, αλλά θυσιάστηκε για τη Μακεδονία. Όταν τον κρεμούσαν στο μοναστήρι, αν και του δώσαν την ευκαιρία να ζήσει απαντούμενος στην Ελλάδα, αυτός φώναξε «Γκρέτσκι», δηλαδή Ελλάδα, δεν ήξερα το πει στα αγγλικά. Και πέρασε μόνο σου τη θεία στο λαιμό του, πέρασε όμως στην Αθανασία. Κύριε Τσίπρα, θα βγήκατε από τα μεγαλεία και τις καρέκλες και προκειμένου να παραμείνετε στην εξουσία, σε πουλάτε τα πάντα. Είναι γνωστό ότι είστε το πιο πειθαρχημένο παιδί των Ευρωπαίων και των Άντων. Λέτε ναι σε όλα ό,τι και να σας πω. Με το yes man προσπαθείτε να παρατείνετε την παραμονή σας στις καρέκλες σας, στηριζόμενοι από τον ξένο παράγοντα και όχι από την βούληση του ελληνικού λαού. Η δε πολυπόθητη λαϊκή κυριαρχία τη μετατρέψατε στην κυριαρχία των μάτων. Η κυβέρνηση είχε το θράσος να μας μιλά για διεθνισμό. Όχι κύριοι, δεν είσαστε διεθνιστές. Είσαστε ψευτοδιεθνιστές. Ή καλύτερα για να κρυπολογήσω, μισείτε την ίδια σας την πατρίδα. Ο διεθνισμός εμπεριέχει τη λέξη έθνος. Ακόμη και ο Μάρξ δέχεται την έννοια του έθνους. Αλλά εάν δεν αγαπήσεις την πατρίδα σου, πώς θα αγαπήσεις τις πατρίδες των άλλων. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Αρνητές, προσπάθες, πολύ δυνητή. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Αρνητές, προσπάθες, πολύ δυνητή. Ο ανταγωνισμός του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας στα Βαλκάνια δημιουργούν εκρηκτικό κλίμα στην περιοχή. Οι μειονότητες είναι καλά προσανάματα για ανάφλεξη πολέμου και αλλαγές συνόρων. Παρόλα αυτά, εσείς ισχυρίζεστε ότι η ένταξη της φύρων στο ΝΑΤΟ λειτουργεί λυτρωτικά. Το πόσο λυτρωτικά λειτουργεί το είδαμε στον διαμερισμό της Γιουγκοσλαβίας, αλλά και το νιώσαμε στο πεζί μας με τα γεγονότα της Σύρου. Με τη συμπεριφορά σας και την πλήρη προσχώρηση στο ΝΑΤΟ κινδυνεύετε να τεινάξετε στον αέρα την παροτοποθήκη της Ευρώπης που ονομάζεται Βαλκάνια. Η ειρηνική συνύπαρξη των λαών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για προβλήματα τέτοιου μεγέθους. Εμείς μαζευτήκαμε για να διαδηλώσουμε ειρηνικά την αντίθεσή μας στη συνθήκη των Πρεσπών και να ενώσουμε τη φωνή μας για να εισακουστεί η επιθυμία σας και να σεβαστεί και τη λαϊκή κυριαρχία, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την δημοκρατία. Όπως ειρηνικά διαδηλώσαμε και στις Πρέσπες, όπου μας τα κατέψατε στο ξύλο και
και μετατρέψανε την γαλαϊκή κυριαρχία στην κυριαρχία των Ρουμάνων. Τα οποία με συνολία πληθώρα σκηνικών γεμίσαν τα νοσοκομεία της περιφύρας μας. Ναι, αυτά τα μάτια που προεκλογικά εσείς θα τα καταργούσατε, αλλά τώρα καλά είναι καλά, γιατί ρίχνουν αριστερό ξύλο στον νέο ελληνικό λαό και ό,τι μη αριστερό είναι ακροδεξιό. Ένας αλεξιπτωτιστής βουλευτής στην περιοχή μας που μας προέκυψε από την Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχει στη διαχείριση και νομή της εξουσίας αποκάλεσε τις συγκεντρώσεις για τη Μακεδονία ότι σαπαρτίζουν φασίστες και ναζί. Είμαστε! Ανταποδίδω το χαρακτηρισμό του φασίστα στον εν λόγω πολιτικό αλεξιπτωτιστή. Τέρμα, τέρμα, πάμε. Πού βρεθήκα. Η Μακεδονία υπερβαίνει τα κόμματα. Είναι εθνική υπόθεση. Ο παππούς σας, οι παππούδες σας αγωνίστηκαν για τη Μακεδονία μιλώντας με την καρδιά τους και όχι κατόπιν κομματικής εμπολής. Και να θεωρήσουμε εθνικό ό,τι μας ενώνει και εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Δικαστικές εκφράσεις όπως προδότες ή φασίστες πρέπει να αποφευθούν διότι δεν εξυπηρετούν την εθνική ομοψυχία. Η Μακεδονία ένωσε και έσωσε την Ελλάδα όπως είπε και ο Ήρωνας Δραγούμης. Εδώ πρέπει να καθίσουν οι λαοί μας και με ειλικρινή και γόνιμο διάλογο να βρεθεί λύση με τους γείτονές μας προκειμένου να συνεπάρξουν εθνικά σεβόμενη την ιστορική αλήθεια. Αυτό όμως χρειάζεται πολλή δουλειά και αμοιβαία κατανόηση. Δεν είναι δυνατόν να δοθεί λύση σε δυο μόνο μήνες επειδή το θέλουν η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ προκειμένου να αντεχθεί η φύρο στις αρχές της συμμαχίας. Μια τέτοια λύση επιτείνει την ανασφάλεια της περιοχής και λειτουργεί από σταθεροποιητικά. Κύριε Πρωθυπουργέ, μας μην... Μιλήσατε τόσο εσείς όσο και οι βουλευτές της κυβέρνησής σας για το πατριωτικό καθήκον. Φαίνεται, μπερδέψατε το προσωπικό σας συμφέρον με το καθήκον. Για το πώς θα ονομαστεί μια άλλη χώρα. Ψέμα κύριε Τσίπρα, έχουμε το δικαίωμα
πώς θα ονομαστούμε εμείς, Μακεδόνες ή Νότιο Μακεδόνες. Κύριε Τσίπρα, μας είπατε, τι να κάνουμε την αναγνώριση των 150 χώρες. Θα σας πούμε εμείς τι πρέπει να κάνετε. Να κάνετε ό,τι κάνανε οι Γάλλοι, οι οποίοι υποχρέωσαν τη θαλασσοκράτηρα Βρετανία να αλλάξει το όνομά της σε Ενωμένο Βασίλειο, παρόλο όλα τα κράτη και διεθνείς οργανισμοί την προσκονούσαν Βρετανία. Αν και αυτό το παραπάνω έπρεπε να σας το είχε επισημάνει ο σύμβουλός σας του στρατιωτικού σχεδιασμού, κύριος Καραλίκας. Όπως διαφωνούμε και με την τακτική του κυβερνητικού σας εταίρου, του κυρίου Καμένου, ο οποίος με σαφρά επιχειρήματα και υποτιμώντας την νοημοσύνη μας μιλάει για 191 ή 180 ψήφους στη Βουλή. Δηλαδή, με 150 ψήφους είναι κακή, ενώ με 180 είναι καλή η συμφωνία. Αυτή τη λογική εμείς οι Μακεδόνες δεν την καταλαβαίνουμε. Και επειδή το ζήτημα είναι εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και δεν αφορά την τρέχουσα κυβέρνηση πολιτική, αλλά αφορά αυτούς που πολέμησαν για τη Μακεδονική γη και την ονομασία της, αφορά τις επόμενες γενιές, δεν μπορεί να παραδοθεί το όνομά της ούτε και με την υπογραφή και των τριακοσίων. Και μας πει, εσείς τι είστε. Εμείς τι θα του πούμε, ότι είμαστε οι νότιοι Μακεδόνες και έχεις και άλλους απογόνους τους νότιους Μακεδόνες. Αυτά τα δικά σας τα τερκίδια δεν τα καταλαβαίνει, η μακεδονική ψυχή, δεν τα αντέχει. Ελληνική καρδιά σπαράζει. Και σας ρωτώ, συμπολίτες μου Μακεδόνες, ο Αλέξανδρος ζει και βασιλεύει, αυτός μας οδηγεί στον κύριο τα τεχνία, εγώ δεν θα μας βρει. Στους αγώνες του Φιλίππου, του Αλεξάνδρου, των Μακεδονομάχων και του Παύλου Μελά πρέπει να προσθεθούν και οι δικοί μας αγώνες να σώσουμε την ιστορία και το όνομά της. Δάκρυσε ο Αλέξανδρος όταν άκουσε το Ζάεφ από τις πρέσπες να λέει εμείς οι Μακεδόνες και εσείς οι Έλληνες. Στο πλευρό του ήσασταν κύριε Τσίπρα, καθώς και με ενεργοί τοπικοί άρχοντες από την περιοχή μας. Και σας ρωτώ, τι κάνατε, να σας πω εγώ τι κάνατε. Χαμογελάσατε, φύρατε μία γραβάτα και φύγατε χαρισμένος. Αγαπητοί Σιριζανέλ, φτάνει! Αρκετό χορτάρι μας ταΐσατε και χορτάσαμε, σας πήραμε χαβάρι. Τα ιδανικά μας είναι η πατρίδα μας και η θρησκεία μας και προσπαθείτε να μας τα πουλήσετε για 30 αγγύρια. Επιστρατεύσατε ακόμη και τον Πιέρου Σκοβισί, τον Επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον οποίο φέρατε επιβόντως στην Ελλάδα, να μας πει πόσο καλά πάει η οικονομία και αφήνοντας ένα όριστο υπονοούμενο ότι είναι δυνατόν να διαπραγματευτούμε την αναβολή περιπολικών των συντάξεών μας. Απλά επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε στα καφενεία, ότι το σκοπιανό το ανταλλάξατε με κάποιες οικονομικές παροχές. Όχι αγαπητοί ΣΥΡΙΖΑΝΕ! Όχι αγαπητοί ΣΥΡΙΖΑΝΕ! Όχι αγαπητοί ΣΥΡΙΖΑΝΕ! Δεν μας ενδιαφέρουν οι συντάξεις μας. Γιατί ό,τι απολεστεί σε οικονομικό επίπεδο εύκολα δύναται να αναπτυχθεί. Εξάλλου η πατρίδα μας πολλές φορές πτώχευσε αλλά ξανασηκώθηκε. Ενώ ό,τι απολεστεί σε εθνική κυριαρχία δύσκολα να φτάνει. Το παραπάνω επιβεβαιώθηκε τόσο με την μικρασιατική καταστροφή, την απώλεια της Ανατολικής Θράκης, αλλά και την υποτόμηση της Κύπρου το 1974. Το Μάη του 1955, ο Νίκος Καζαντζάκης στο γαλλικό ραδιόφωνο έδωσε μια συνέντευξη που έχει διαχρονική αξία και θα αναφερθώ σε δυο σημεία από την συνέντευξη αυτή. Συγκεκριμένα αναφέρεται στα παιχνίδια των μεγάλων δυνάμεων που ζημιώνει πάντα την Ελλάδα και στην ελευθερία που είναι στο DNA του Έλληνα που για αυτήν έδωσε ποτάμι αίμα της. Και λέει, η Ελλάδα είναι χώρα ηρών, αλλά ο Ιφιάκης είναι γένος ελληνικού. Όπως και οι γενείς αργενήθηκαν Έλληνες, αλλά μεταλλάχθηκαν και έκαναν περισσότερο κακό από τους Τούρκους. Παράδειγμα, ο εθνικός διχασμός με θύμα την ελληνική Ιωνία, η εθνική αντίσταση που εξελίχθηκε σε εμφύλιο πόλεμο κλπ. Είναι στη μοίρα του Έλληνα εκεί που δημιουργεί ενωμένος ένας διχασμός και φιάκτη συνεργός να γκρεμίζει όσα νεομόνια Έλληνα. Με τα προβλήματα που έχει σήμερα η Ελλάδα, περικυκλωμένη από εχθρούς, τυχόν διχασμός θα της έρθουν την καριστική πολύ. Αν ο εχθρός του Έλληνα βρίσκεται μέσα στην πόρτα του και δεν το προλάβουμε, ο ελληνικός λαός θα γίνει ένας λαός με μικρότερα σύνορα και μάρτυρας χωρίς ελευθερίας. Δεν υπάρχουν κανένες υποθέσεις. Υπάρχουν μόνο αφημένες υποθέσεις. Και εμείς στη Μακεδονία δεν θα την αφήσουμε. Στο στρατό, στη μάχη, όταν όλα καταραίουν και υπάρχει στο ένα ύψωμα έστω και ένα στρατιώτης και αυτός λαβωμένος και του φεγγίζει τον εχθρό, το ύψωμα δεν έχει χαθεί. Θα αγωνιστούμε μέχρι τελικής πτώσεως ώστε να μην περάσει η επόδυνη συμφωνία των Πρεσπών. Αλέξανδρε και Φίλιππε, εμείς δεν σας ξεχνάμε. Την γη που μας αφήσατε ποτέ δεν ξεχνάμε. Οι σύλλογοι και οι ομάδες πολιτών που συνδιοργανώνουμε την εκδήλωση διατρανώνουμε ότι η Μακεδονία είναι γεωγραφικός όρος
που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Σε αυτή την περιοχή μεγαλούργησε κατά την αρχαιότητα ελληνικό φύλο οι Μακεδόνες. Οι λαοί που μετακινήθηκαν και εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία ήταν αλλοεθνείς και αλλόγλωσσοι. Συνιστά βιασμό των επιστημών εθνολογίας και γλωσσολογίας η αναγνώριση μακεδονικού έθνους και μακεδονικής γλώσσας σε έκταση εκτός του κύριου μακεδονικού κόρ της αρχαιότητας. Ως Έλληνες αντιστεκόμαστε στην παραχάραξη και πλαστογράφηση της ιστορίας μας. Ο ψήφισμα αποφασίστηκε να στελεί στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον πρόεδρο της Βουλής, στους υπουργούς επί των εξωτερικών και αμήνας, στους βουλευτές του νομού και στον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Φωνή των εθνικών μας ύμνων. Παρακαλώ να αρχίσουν οι μουσικοί και να ακολουθήσετε όλοι με βροντερή φωνή στο ρυθμό των μουσικών.